το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ίσως για τους περισσότερους Θεσσαλονικείς το πιο περίεργο Σαββατοκύριακο στη διάρκεια της ζωής τους. Μέτρα πρωτοφανή. Περιορισμός όσον αφορά τις μετακινήσεις, έλλειψη καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας λόγω λουκέτου λόγω κορονοϊού και φυσικά ένας προβληματισμός όσον αφορά το αύριο λόγω της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Οι περισσότεροι προσαρμόστηκαν στα μέτρα που έδωσε η κυβέρνηση. Το «μένουμε σπίτι» έγινε ένα μότο για όλους και το ακολούθησαν κατά κανόνα. Υπήρξαν βέβαια και οι δυσάρεστες εξαιρέσεις, εκείνο που δεν θέλησαν να συμμορφωθούν. Έπεσαν όμως και τα ανάλογα πρόστιμα. Πολλοί Θεσσαλονικείς έπρεπε να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους της οικογένειας. Άλλοι πάλι κλήθηκαν να κρατήσουν τους νεότερους στα σπίτια προκειμένου να μην ξεχυθούν και δημιουργήσουν καταστάσεις συνωστισμού ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Όπως όλος ο κόσμος. Και φοβισμένος και τολμηρός. Δίνετε μέτρα ασφαλείας προσωπικά εσείς, μάσκα, γάντια? Α, όχι, όχι. Τέτοια πράγματα όχι. Αλλά όσο το δυνατόν κοιτάω να προφυλάγομαι. Σαββατοκύριακο τι κάνατε, βγήκατε καθόλου έξω? Βγήκα, αλλά περιορισμένα. Πού πήγατε, στη γειτονιά? Γειτονιά, για κάτι ψηλοδουλειές και πάλι σπίτι. Βγήκαμε το Σάββατο, αλλά ήμασταν σε σπίτι. Δεν βγήκαμε έξω και που βγήκαμε λίγο οι δρόμοι ήταν άδειοι. Αυτά. Σε σπίτι ήσασταν πολλά άτομα? Ναι, ήμασταν αρκετά, ήμασταν 10 άτομα. Εμείς δεν έχουμε βγει από το σπίτι μας από την Τετάρτη την περασμένη που τα ακούσαμε. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε να πάρουμε και μάσκες. Έχει μια γυναίκα και ένα παιδί. Το παιδί σας? Και αυτό μαζί μου. Είναι μεγάλο σε ηλικία? Είναι δευτέρα ηλικίου. Τι να κάνω. Και το συμβουλέψατε να μην βγει, φαντάζομαι? Ναι. Και έκανα την παιδική χαρά. Τι κάνατε δηλαδή, πώς εξοδεύσατε το χρόνο σας? Λίγο Netflix, λίγο Nova, λίγο... αυτά. Εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ψάχνουν να βρουν τους ρυθμούς τους όσον αφορά την εργασία τους για τις ημέρες που διανύουμε. Εννοείται πρέπει να προσέχουμε όλοι. Σε επιχειρήσεις που έχουν πολύ κόσμο θα πρέπει να πάρουν τα δικά τους μέτρα. Οι μικρότερες μπορεί ο καθένας να τηρεί, ας πούμε, τις προϋποθέσεις που πρέπει. Αλλά δεν είναι μόνο το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης. Εδώ για παράδειγμα πήγα να πετάξω τα σκουπίδια. Δεν λειτουργούν καν τα πετάλ. Δεν τι να κάνω, κρατήσουμε τα γραφεία μας, ας πούμε, κλειστά και πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια και πρέπει να πιάνουμε τον κάδο με το χέρι. Δηλαδή η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά και το κράτος πρέπει, ας πούμε, να πληρείται τα δικά του. Δεν γίνεται μόνο να προσέχουμε εμείς. Το Σαββατοκύριακο κάνατε κάτι, μείνετε σπίτι, βγήκατε? Μείναμε σπίτι και μια βόλτα ίσα-ίσα στην παραλία να βγάλουμε και το σκυλάκι μας και εμείς οι ίδιοι. Με προσοχή νομίζω μπορούμε να βγαίνουμε έξω σε υπαίθριους χώρους. Οπότε τελειώσαμε εδώ με ταξίδια στην Κούσκουρα. Κάναμε και τα σπίτια μας. Προσέχουμε και για το λόγο του αληθές, όλοι πρέπει. Η θυρωρός, είμαι εδώ της οικοδομής. Η θυρωρός. Παιδιά, σύζυγο. Έχω ένα γιο και ένα σύζυγο. Και μία γιαγιούλα, μητερούλα μου, η οποία την έχουμε σε καραντίνα, δεν ανεβαίνουμε, απολυμένουμε. Ό,τι μας λένε έτσι κάνουμε. Το «μένουμε στο σπίτι» το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης. Όλοι εμείς που πραγματικά μείναμε στο σπίτι μας βγήκαμε το βράδυ της Κυριακής στις 9 στα μπαλκόνια μας και χειροκροτήσαμε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την καθημερινή μάχη που δίνουν με τον κορονοϊό.